Το 2024 ξεκίνησε με μία σεισμική δόνηση 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Και μας κάνει εντύπωση πως αυτός ο σεισμός σε κάποιες περιοχές, ή τουλάχιστον έτσι όπως λένε τα ιαπωνικά πρακτορία, με βάση αυτό το σεισμό ενημερώθηκαν οι κάτοικοι άλλων περιοχών πιο μακριά από το επίκεντρο, έτσι ώστε να μπορέσουν να προφυλαχτούν. Ο κύριος Κώστας Παπαζάχος είναι στην παρέα μας, ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Παπαζάχο, καλημέρα σας, καλή χρονιά. Καλημέρα, καλή χρονιά. Με λιγότερα Ρίχτερ, εύχομαι, κύριε Παπαζάχο. Δεν εξαρτάται από εμάς αυτό το πράγμα και δεν επηρεάζεται. Οι σεισμοί δεν επηρεάζονται από την ανθρώπινη θέληση. Είναι φαινόμενα γεωλογικά τα οποία συμβαίνουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια, δισεκατομμύρια χρόνια, και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν είτε θέλουμε είτε όχι. Είναι σαν να λέμε με λιγότερη βροχή φέτος ή με περισσότερη βροχή. Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Τουλάχιστον όχι σε σημαντικό βαθμό. Ειδικά οι σεισμοί δεν επηρεάζονται καθόλου από την ανθρώπινη δραστηριότητα, παρά μόνο σε απειροελάχιστο επίπεδο και πολύ συγκεκριμένη τύπη σεισμών. Η Ιαπωνία είναι μια σεισμογενής περιοχή. Από τις πιο σεισμογενείς στον πλανήτη, δεν είναι από τις πιο σεισμογενείς περιοχή. Είναι από τις πιο σεισμογενείς στον πλανήτη. Με υποδομές, οι άνθρωποι έχουν μάθει να ζουν και έχουν μάθει να κατασκευάζουν κτίρια και οτιδήποτε άλλο με βάση τη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής. Έτσι είναι. Δεν είναι μόνο θέμα υποδομών στην Ιαπωνία κατασκευαστικών, που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι ότι και γενικά η χώρα είναι μια από τις πιο αναπτυγμένες χώρες στον κόσμο, η οποία επενδύει τεράστια ποσά στην έρευνα. Σκεφτείτε ότι όταν ο Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος είναι στο 2,5% του ΑΕΠ, η Ιαπωνία είναι στο 3,5%, στη στήριξη περίπου με το 0,5% που είναι στην Ελλάδα. Μιλάμε για μια χώρα που επενδύει πάρα πολλά χρήματα στην έρευνα, πάρα πολλά χρήματα στην προστασία πριν από την οποιοδήποτε φυσική καταστροφή. Σκεφτείτε ότι έχουν από τα πιο καλύτερα δίκτυα σεισμογράφων και πτεχυσιογράφων στον κόσμο, έχουν άμεση παρακολούθηση, πολλά συστήματα ασφαλούς διαχείρισης και safe shutdown, όπως λένε, δηλαδή να κλείσουν τα μηχανήματα έγκαιρα. Είναι μια χώρα η οποία στο επίπεδο της τεχνολογίας και της πρόσληψης έχει από τα υψηλότερα επίπεδα, αν όχι το υψηλότερο στον κόσμο. Εμείς που βλέπουμε, παρατηρούμε αυτόν τον σεισμό ο οποίος συνέβη εκεί, την ενημέρωση ότι ενδεχομένως να έρθει και ένα τσουνάμι, εγώ τουλάχιστον έμεινα έκπληκτη με τη νέα τεχνολογία που εσείς μπορεί να τη γνωρίζετε, αλλά εμείς δεν είμαστε μοιημένοι, με τη νέα τεχνολογία που ενημερώνει τους κατοίκους για το σεισμό. Τι σύστημα είναι αυτό? Αυτό το σύστημα είναι η προσέγγιση, μάλλον, με συγχωρείτε, είναι αυτή η προσέγγιση που ονομάζεται Early Warning System, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Πού βασίζονται αυτά τα συστήματα? Όταν έχεις ένα δίκτυο σεισμογράφων το οποίο είναι πολύ πυκνό, το οποίο λειτουργεί με ειδικές προδιαγραφές, πρέπει τα μηχανήματα να μπορούν να μεταδίδουν την πληροφορία σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, μπορείς όταν ξεπεραστούν κάποια επίπεδα κίνησης να εντοπίσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, λίγων δευτερολέπτων, τη γέννηση ενός ισχυρού σεισμού κοντά στο επίκεντρο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι η πληροφορία αυτή μπορεί να μεταδοθεί μέσα από το διαδίκτυο με ασφαλείς τρόπους σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, προς κατάλληλες μηχανήματα και υποδομές τα οποία θα ενημερωθούν και τα οποία σε κάποια κτίνα θα αναλάβουν κάποιες δράσεις. Έτσι, αν σκεφτείτε λοιπόν ότι ο σεισμός έγινε πάνω στην Χερσόνησο του Νότου, αυτό σημαίνει τις αποστάσεις, ξέρω εγώ, 200 χιλιόμετρα στην Οζάκα, στο Ρώμα ή στο Τόκιο, που είναι στα 300 χιλιόμετρα. Ο σεισμός θα κάνει περίπου γύρω στα 40 δευτερόλεπτα για να φτάσουν τα σεισμικά κύματα. Οπότε τα κύρια κύματα όμως τα οποία θα κάνουν τις βλάβες θα φτάσουν ενδεχομένως και λίγο πιο αργά. Δηλαδή θα μπορούν να κάνουν και 1,5 λεπτό. Αυτό έχει σημασία που βλάβες, όχι απαραίτητα υψηλές βλάβες, αλλά θα δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σε μια περιοχή μπορεί η πληροφορία να φτάσει έγκαιρα και να υπάρχουν μηχανήματα και ελεγκτές οι οποίοι θα προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δράσεις. Παράδειγμα χάρη στα τρένα υψηλής ταχύτητας θα το διατάξουν να ακινητοποιηθούν για να μην υπάρχουν επικίνδυνες ταλαντώσεις πάνω στις ράγες στις οποίες έχουν πάρα πολύ υψηλή ταχύτητα και οι οποίες θα επηρεαστούν από την ταλάντωση ή σε βάνες φυσικού αερίου ή οπουδήποτε άλλου.
Αυτό απαιτεί ένα ύπαρξη ενός πυκνού δικτύου, μιας προσεκτικής επιλογής μηχανημάτων, ενός καλού δικτύου αναμετάδοσης πληροφοριών και συστημάτων έγκαιρης που θα παίρνουν τέτοιες αποφάσεις, πάρα πολλές δοκιμές φυσικά. Κάτι τέτοιο η Ιαπωνία το θέλει, το πιστεύει και το έχει αναπτύξει και αυτό της επιτρέπει να μπορεί να προχωρήσει με ασφάλεια σε μια σειρά από τέτοιες διαδικασίες. Ναι. Αυτό στην Ελλάδα είναι παντελώς αδύνατο να γίνει αυτή τη στιγμή, όχι γιατί δεν υπάρχει τεχνόση, αλλά γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι. Τα δίκτυά μας συντηρούνται με πολύ μεγάλη δυσκολία. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι του δικτύου είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχουν σχετικά διαθέσιμοι πόροι και φυσικά δεν υπάρχει σχετική επένδυση στην τεχνολογία, αλλά ακόμα θα λέγαμε και στο ανθρώπινο δυναμικό. Η κρίση του 2011-2012 μας έπληξε και σε αυτό το επίπεδο, μια και πολλοί από τους νέους μας επιστήμονες επέλεξαν το να πάνε στο εξωτερικό και να εργάζονται από αρκετούς μαθητές, οι οποίοι εργάζονται σε άλλες χώρες. Άρα, στιγμή στερούμαστε και τους οικονομικούς πόρους, δεν στερούμαστε τη γνώση, στερούμαστε τα χρήματα και το ανθρώπινο δυναμικό. Και το ανθρώπινο δυναμικό. Τώρα, για να το καταλάβω, κύριε Παπαζάχο, λίγο δευτερόλεπτα πριν ενεργοποιείται αυτό το σύστημα, δηλαδή αντιλαμβάνεται ότι ενεργοποιείται οι πλάκες, το λέω τόσο απλά για να το καταλάβουμε όλοι, και δευτερόλεπτα πριν ενημερώνει ή την ώρα που γίνεται ο σεισμός ενημερώνει? Όχι, δεν υπάρχει καμία πρόγνωση σεισμού. Μάλιστα. Δυστυχώς τα σύστηματα αυτά δουλεύουν με τη λογική ότι ο σεισμός γίνεται και στην κοντινή περιοχή έχει κάποιες μηχανήματα. Άρα στην άμεση περιοχή που θα χτυπήσει ο σεισμός μέσα στα επόμενα 5-10 δευτερόλεπτα, την κοντινή περιοχή που θα κάνει και τις πιο μεγάλες ζημιές, θα έχει την Βόρεια, ο Βόρεια μας χεσόνησε στο Νότο, κανένα τέτοιο σύστημα δεν δούλεψε. Ή δεν δούλεψε πολύ γρήγορα, δεν μπόρεσε να προλάβει να δουλέψει. Η λογική είναι όμως ότι δεν σε ενδιαφέρει να γλιτώσεις μόνο μία περιοχή, αλλά η Ιαπωνία είναι τεράστια περιοχή που έχει πυρηνικούς αντιδράστες, έχει ένα σώρο μηχανήματα, έτσι. Και έχει ένα σώρο συσκευές οι οποίες είναι ευαίσθητες στη ζημική κίνηση. Άρα ακόμα και αν δουλέψει αυτό το πράγμα για 80 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο, 100 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο, το διάφορο δεν τον ενδιαφέρει, γιατί ξέρει ότι ακόμα και αυτό θα του λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις εξάλλου που τα πράγματα είναι διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη στις βόρειες δυτικές ακτές των ΗΠΑ, ξέρουν ότι ο σεισμός, ο μεγάλος, ο οποίος περιμένουν ότι θα έχει ένα μέγεθος πάνω από 7,5, θα γίνει ανοιχτά, μέσα στη θάλασσα. Κατά συνέπεια έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο σεισμογράφων, οι οποίοι είναι υποθαλάσσιοι και οι οποίοι θα εντοπίσουν τον σεισμό όταν γίνει στη θάλασσα. Άρα μέχρι να φτάσουν τα κύματα στις ακτές, θα έχουν πάρα πολύ χρόνο να ενημερωθούν και να προχωρήσουν στους δραστηριότητες. Εκεί, επειδή φοβούνται και το τσουνάμι, και το τσουνάμι όπως και στην περίπτωση της Ιαπωνίας γίνεται ακόμα πιο αργά, είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Άρα το σύστημα έγκαιρης συνειδητοποίησης δεν είναι μόνο για τα κύματα, είναι και για το χτύπημα από το τσουνάμι, το οποίο πάντως χάρη για την περίπτωση που συζητάμε τώρα των βοηθητικών ΗΠΑ θα πνίξει το Portland και ένα σωρό άλλες περιοχές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ύπαρξη και η λειτουργία ενός σύστηματος έγκαιρης προειδοποίησης μπορεί να έχει πολλαπλά ωφέλη. Το ίδιο ισχύει, θα μπορούσε να ισχύει και για την Ελλάδα. Ένας σεισμός ο οποίος θα γινόταν στο νοτιοανατολικό κομμάτι του ελληνικού τόξου, ας το πούμε, θα μπορούσε να χτυπήσει την νοτιοανατολική Ελλάδα μετά από κάποια λεπτά. Αυτό είναι μια σημαντική προειδοποίηση για αρκετές περιοχές. Μια και τέτοια μεγάλη σεισμή έχουν επιπτώσεις σε ευρύτερες περιοχές. Λοιπόν, υπάρχουν εφαρμογές που θα μπορούσαν να γίνουν για σεισμούς οι οποίοι γίνονται μεγάλες σε θαλάσσιες περιοχές. Έχουμε μεγάλους σεισμούς στην τάφρα του Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι ξεπερνούν το μέγεθος 7. Σαν το σεισμό που έγινε στην Ιαπωνία χθες. Συνεπώς υπάρχουν περιθώρια αξιοποίησης αυτών των τεχνολογιών. Δεν προβλέπουν καμία σεισμική κίνηση. Την ανοιχνεύουν στα πρώτα στάδια της. Η επεξεργασία γίνεται σε χρόνους οι οποίοι είναι εξαιρετικά μικροί και οι οποίοι δίνουν το χρόνο στο να ταξιδέψει μια πληροφορία μέσα από τα δίκτυα επικοινωνιών και να μπορέσει σε κάποια απόσταση αλλά και στην ίδια την επικεντρική περιοχή να προχωρήσει σε κάποιες διαδικασίες αυτοματοποιημένες, π.χ. να κλείσει το αέριο σε μεγάλους αγωγούς φυσικού αερίου κτλ. Για να περιορίσει τις επιπτώσεις αυτών των ισχυρών σεισμών. Και κλείνοντας. Ναι, κύριε Παπαζάχο. Όχι, να δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Ότι τώρα ότι το σύστημα που προσέγγιζε από το τσουνάμι λειτουργήσε πολύ έγκαιρα στην Ιαπωνία. Λάβανε όλοι μηνύματα στα κινητά τους οι πολίτες, στα οποία μάλιστα τους έλεγαν ότι παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι το σπίτι σας είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, αλλά αυτή τη στιγμή
σημαντικό είναι να σώσετε τη ζωή σας, άρα φύγετε τώρα και πάτε στο πιο ψηλό σημείο που μπορείτε. Αυτό έγινε μετά την ολοκλήρωση του σεισμού και πριν έρθει το τσουνάμι. Έτυχε το τσουνάμι να μην είναι τόσο πολύ μεγάλο, να είναι δύο σύμβαση λίγο πιο βαθιά. Και δεν έφτασε το ρήγμα στην επιφάνεια, το τσουνάμι ήταν γύρω στα 1,2-1,5 μέτρο, το οποίο είναι μικρό, δεν είναι κάποιο πολύ μεγάλο κύμα. Αλλά παρά τα αυτά, ήρθε η έγκυρη ενημέρωση ότι μπορούσε ο πολίτης σε εκείνο το χρονικό διάστημα, είχε και λίγα λεφτά, να τρέξει και να πάει σε ένα πιο υψηλό σημείο να προστατευτεί. Ναι. Όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά και γι' αυτό και στην Ιαπωνία τα χρησιμοποιούν. Αυτή η ενημέρωση έρχεται στα κινητά κάτι σαν το δικό μας 112. Όταν, Ακριβώς. Ναι, αυτό όμως εκεί είναι αυτοματοποιημένο, έτσι ώστε το σύστημα έγκαιρες προειδοποίησης αυτοματοποιημένα θα στείλει αυτό το μήνυμα. Δεν θα παρέμβει κανένας να πάρει αυτή την απόφαση, γιατί φυσικά εκεί τα δευτερόλεπτα μετράνε. Μάλιστα. Οπότε το σύστημα δουλεύει κατά αυτόν τον τρόπο. Κύριε Παπαζάχο, την παραμονή της πρωτοχρονιάς είχαμε μια ασθενή σεισμική δόνηση 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία ήταν 13 χιλιόμετρα νότια του Σοχού, σε ένα σημείο που μας έφερε και στο παρελθόν, όλοι θυμούνται, έχουν μνήμες οι περισσότεροι του 1978, που αυτό το ρήγμα είχε φέρει τότε το σεισμό στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι το οποίο εσάς τουλάχιστον σας ανησυχεί? Όχι, εμένα με ανησυχεί που βλέπουμε αυτές τις συνήθειες ως κάτι το περίεργο. Δηλαδή, μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για μια χώρα στην οποία καθημερινά, να μπείτε και δείτε έναν χάρτη σεισμικότητα, τα τριάρια είναι παντού. Έτσι. Δηλαδή έχουμε συνεχή σεισμική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο. Έτσι. Δηλαδή καθημερινά, έτσι, πριν από λίγο, είχαμε το σεισμό, δηλαδή τέτοιες σεισμοί συμβαίνουν συνέχεια, ένα τριάρι τώρα συνέβη πριν από λίγο. Δηλαδή έχουμε συνεχή σεισμική δραστηριότητα και αυτό είναι και το φυσιολογικό. Δηλαδή, αυτός είναι ο ελληνικός χώρος. Αυτή είναι η κατάσταση. Τέτοιοι σεισμοί δεν προκαλούν καμία ιδιαίτερη ανησυχία και δεν πρέπει να προκαλούν καμία ιδιαίτερη ανησυχία, γιατί είναι συνηθισμένοι σεισμοί. Είναι σεισμοί που είναι κομμάτι της μέσης ημερήσιας ή εβδομαδίας ή ετήσιας ή σεισμικότητας υποβάθρου που συμβαίνουν συνέχεια. Δεν υπάρχει εξαρτησία να γίνει ακόμα και μια από όταν έχουν προσωπικό χαρακτήρα, αν δεν είναι κάποιες ειδικές εκταμένες ακολουθίες. Δεν υπάρχει τρόπος να ταυτοποιηθούν. Σας λέω ότι στην Ιαπωνία, λίγα λεπτά πριν γίνει στο κύριο σεισμό, έγινε ακριβώς σε εκείνο το σημείο να πεντέμιση. Δηλαδή έσπασε το δομικό κομμάτι του ρήματος, δίνοντας ένα προσεισμό. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος να ξεχωρίσει κανείς από ένα σεισμό ότι είναι προσεισμός. Και μετά έγινε ο σεισμός 7,5 και 8 λεπτά μετά έγινε ο σεισμός 6,2. Έτσι είναι οι μικρές δραστηριότητες. Είναι απότομες, τουλάχιστον το 50% των κύριων σεισμών στην Ελλάδα δεν έχουν κανένα προσεισμό ή κανένα διακρίσιμο προσεισμό. Από συνέπεια πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι σημαίνει ότι είναι σε μόνη βάση και όχι όταν βλέπουμε μια έξαρση κάπου. Φυσικά, όταν υπάρχει μια έξαρση κάπου, είμαστε υποχρεωμένοι να την εξετάσουμε και να δούμε αν έχει προσωπικό χαρακτήρα. Σας θυμίζω πριν από κάποιο διάστημα, ακόμα συνεχίζει, έχουμε μια μόνιμη προσωπική δραστηριότητα στην περιοχή της Τύβας, ας πούμε. Που δεν είχε ενισχυθεί στην περιοχή σημαντικό χρονικό διάστημα. Και άλλες τέτοιες δραστηριότητες. Γενικά όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο σεισμικός κίνδυνος είναι παρόν, είναι συνεχής, δεν αντιλαμβάνεται οικονομικές κρίσεις, δεν αντιλαμβάνεται καλοκαίρια, δεν αντιλαμβάνεται την κλιματική αλλαγή, δεν αντιλαμβάνεται άλλα φαινόμενα και κατά συνέπεια πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, μια και είναι ο μόνος κίνδυνος στον οποίο το σπίτι μας, το οποίο σύνθετο σατέρδι από όλες τις άλλες φυσικές καταστροφές, στρέφεται εναντίον μας. Άρα ας ενδιαφερθούμε για το σπίτι μας, έτσι ώστε αν και οποτεδήποτε γίνει κάποιος σεισμός, να μην ανησυχήσουμε τότε, να μην χρειαστεί. Κύριε Παπαζάχο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ήταν τόσο αναλυτικός, μας βοηθήσατε να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Εμείς οι οποίοι δεν είμαστε τόσο μοιημένοι, ακούμε σεισμό και τρέμουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, ο κύριος Παπαζάχος, καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, επιστρέφω.